Αρχή σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Η εορτή του Ευαγγελισμού είναι ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνισμό και την Ελληνορθοδοξία. Είναι η μεγάλη γιορτή της Ρωμιοσύνης, είναι η διπλή γιορτή. Γιατί όμως τη λέμε διπλή γιορτή? Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι συνδέεται και το συνέδεσαν οι άνθρωποι που έγραψαν την ιστορία του 21 με την απελευθέρωση από την 400 ετών σκλαβιά του Ελληνισμού, αλλά και με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αυτό λίγο πολύ το ξέρουμε, όπως είπαμε, όμως με αφορμή την μεγάλη διπλή αυτή γιορτή, θεωρήσαμε σημαντικό σήμερα, έχοντας μαζί μας για άλλη μια φορά τον τακτικό μας συνεργάτη, καλό μας φίλο, έκριτο θεολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Λάμπρο Σκόζο, που τον καλωσορίζουμε. Θα θέλαμε, αγαπητέ μου Λάμπρο, να εμβαθύνουμε σήμερα στο νόημα του Ευαγγελισμού, στο νόημα της διπλής γιορτής και να δώσουμε και απαντήσεις παράλληλα μέσα από την κουβέντα, θα βγουν αυτά, σε όσους αμφισβητούν αυτή τη σύνδεση, για να δούμε σε τελική ανάλυση είναι ένα κατασκεύασμα που έγινε τώρα εκ των υστέρων ή όπως είπαμε το έγραψαν αυτοί που έγραψαν και την ιστορία. Ποιοι το συνέδεσαν να είναι παράλληλα και δεμένα χέρι-χέρι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μαζί με την εορτή της παλιγενεσίας του αγώνα, δηλαδή του ελληνισμού κατά της τουρκοκρατίας. Καταρχήν να σας καλησπέρισω, κύριε Μπλάνο, να σας ευχαριστήσω που για μια ακόμη φορά με καλέσατε στην εκπομπή σας. Επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά για την μεγάλη διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και για την εθνική μας παλιγενεσία. Και να περάσω στο ερώτημά σας, να πω το εξής. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Μπλάνο, σε αυτή την εκπομπή, την εκπομπή με τον λόγο το ρωμαϊκό, ότι τελικά η Ορθοδοξία μας είναι άρρηκτα, ο χριστιανισμός, αλλά η Ορθοδοξία μας ιδιαίτερα, είναι άρρηκτα ενωμένη με τον Ελληνισμό από τον 4ο αιώνα κιόλας. Και έκτοτε αποτελεί μέσα στην ιστορία αυτό το καταπληκτικό δίδυμο, το οποίο τι έκανε, είναι η βάση του παγκόσμιου πολιτισμού. Και βεβαίως υπάρχουν στην εποχή μας κοντόφθαλμοι, οι οποίοι και κακεντρεχείς άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν αυτή την αγαστή συνεργασία, την αγαστή αυτή ένωση, την δημιουργική αυτή ένωση και για την Ελλάδα μας, αλλά και για την Ορθοδοξία μας. Αυτό λοιπόν το δίδυμο το είδαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήταν Έλληνες καταρχήν. Στην συντριπτική πλειοψηφία οι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν ελληνική παιδεία και μπόρεσαν να δουν ότι αυτή η ένωση τελικά θα είναι επωφελία και της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, αλλά και ολοκλήρου του κόσμου, κύριε Μπλάνο. Έρχεται λοιπόν η διπλή αυτή γιορτή του Ευαγγελισμού, η μεγάλη αυτή γιορτή της Ελληνορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, να επιβεβαιώσει, για να το πούμε από την αρχή λοιπόν, κύριε Σκότζο, να επιβεβαιώσει την συνέχεια της συμπόρευσης ακριβώς του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, δηλαδή της Ρωμιοσύνης. Ναι, ακριβώς, γιατί έρχεται από το παρελθόν, συνεχίζει, επιβεβαιώνεται μέσα από το γεγονός της παλιγενεσίας αυτή η συμπόρευση και σηματοδοτεί και το μέλλον μας και δίνει και απαντήσεις και σήμερα λοιπόν. Και γίνεται αυτή η σύνδεση και φαίνεται αυτή η ένωση και η αγαστή αυτή ενότητα μεταξύ Ορθοδοξίας και Ελληνισμού στα πρόσωπα των αγωνιστών του 21. Γιατί όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, οι μεγάλοι εκείνοι άνδρες στους οποίους χρωστάμε την ελευθερία μας, και ήταν γνήσιοι Ρωμοί, δηλαδή ήταν αληθινοί Ορθόδοξοι Έλληνες. Και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο το ότι ξεκίνησε η Επανάσταση τις ημέρες αυτές, αν και 2-3 μέρες νωρίτερα, στις 23 του... Πολλοί επιχειρηματολογούν, και θα το πούμε αυτό, γιατί το βάλανε επίτηδες εκεί και πώς συνέπεσε ακριβώς να είναι η ίδια μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τέλος πάντων, όλα αυτά, επειδή δεν θέλουμε μέσα από την κουβέντα αυτή και μέσα από το ύφος της εκπομπής μας, δεν βγάζουμε πανηγυρικούς. Δεν θα θέλαμε να βγάλουμε πανηγυρικούς με αφορμή την εορτή της 25ης Μαρτίου, που και αυτοί χρειάζονται μέσα από την επέτειο, αλλά όπως είπαμε θα θέλαμε
να αναλύσουμε τα γεγονότα. Με τεκμήρια, μέσα από την ιστορία και τις πηγές, να αφήσουμε τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της εποχής να μιλήσουν. Αυτό θα θέλαμε να αναδείξουμε, αγαπητέ μου Λάμπρο. Ναι. Αν ρίξουμε μια ματιά στην προϊστορία της Επανάστασης ή και καθ' όλη τη διάρκεια της δουλείας, το μπορούμε να βεβαιωθούμε, κύριε Μπλάνο, ότι υπάρχει μια διάχυτη θέληση για ελευθερία, υπάρχει μια ελπίδα τελικά ότι ο τόπος αυτός θα απελευθερωθεί. Ας μην ξεχνάμε τον λόγο του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του συμπατριώτη μας, αυτού του μεγάλου άνδρα, του Εθνοαποστόλου, αυτού και εθνομάρτυρος και ιερομάρτυρος Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ο οποίος τι έλεγε, γύριζε από τόπο σε τόπο και μιλούσε για το νέο Ρωμαϊκό, έτσι που θα δημιουργηθεί σε λίγα χρόνια. Έτσι λοιπόν, μέσα από την πίστη των Ρωμιών, ότι τελικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα και οδηγεί τελικά την ιστορία, χωρίς να παραβιάζει την ανθρώπινη ελευθερία, ότι τελικά ο Θεός θα δώσει στην Ελλάδα την ελευθερία. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Μπλάνο, και τούτο το πάρα πολύ σημαντικό που κάποιοι έτσι σύγχρονοι ιστοριογράφοι και λοιπά θέλουν αυτά να τα αμφισβητήσουν. Τι είχε πει ο Κολοκοτρώνης λίγο πριν την Επανάσταση? Ότι είδα ένα όνειρο, λέει. Και είδα, λέει, στο όνειρό μου ότι ο Θεός υπέγραψε ένα ομόλογο. Και το ομόλογο αυτό είναι η ελευθερία της Ελλάδος. Και είμαι πεπισμένος πια ότι τελικά θα απελευθερωθεί η Ελλάδα, γιατί ο Θεός δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Λοιπόν, με αυτούς τους λόγους πορεύτηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μας απελευθέρωσαν, κύριε Μπλάνο. Είχαν βαθύτατη πίστη στο Θεό και είχαν και επίσης πολύ μεγάλη αγάπη για την πατρίδα. Αυτές οι δύο αρετές, αυτές οι δύο δυνάμεις μπόρεσαν και κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Γιατί κακά τα ψέματα τα λένε οι ίδιοι ιστορικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα, ότι η Ελλάδα αναστήθηκε μέσα από τις τέφρες της. Τι, με τίποτα, με το τίποτα. Ούτε με όπλα, ούτε χρήματα, ούτε δύναμη, ούτε συμμαχίες υπήρχαν. Ξέρουμε πολύ καλά το αρνητικό κλίμα της εποχής εκείνης στην Ευρώπη με την Ιερά Συμμαχία. Όλοι λοιπόν ήταν εναντίον της Ελλάδος και οι Έλληνες, οι προγονείς μας αυτοί, οι περίφημοι αγωνιστές του 1921, δεν είχαν κανένα άλλο εφόδιο παρά την πίστη στο Θεό και την αγάπη για την πατρίδα και την λαχτάρα για ελευθερία. Αυτά τα τρία πράγματα είχαν. Και με εφόδιο αυτά τα τρία πράγματα μπόρεσαν το ακατόρθωτο να απελευθερώσουν την πατρίδα μας. Και αυτό επίσης επιβεβαιώνει την συνέχεια, είπαμε, του ελληνισμού από τα βάθη των αιώνων, πως το υπέρβομον και αιστιών των αρχαίων προγόνων μας έρχεται και γίνεται υπέρ πίστεως και πατρίδος, που είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς. Έτσι, επιβεβαιώνει λοιπόν τη συνέχεια και την εθνική συνείδηση. Ήθελα να πω και τούτο, κύριε Μπλάνο, να απαντήσουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν την Εκκλησία μας ως ότι δήθεν ήταν αντίθετη με την Επανάσταση, ότι δήθεν ήταν με τους Τούρκους, ότι δήθεν ήταν με το καθεστώς της εποχής εκείνης. Έρχονται τα ίδια τα κείμενα και τα κείμενα βέβαια του αγώνα μέσα από τις εθνικές συνελεύσεις, τα κείμενα τα ίδια, αλλά όμως και τα λόγια των αγωνιστών, των ιδίων των αγωνιστών, των πρωταγωνιστών, και πάμε στον πρωταγωνιστή της ελληνικής επανάστασης, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αυτόν τον μεγάλο άνδρα, ο οποίος το 1837 τον κάλεσε το τότε γυμνάσιο της Αθήνας, στην Πνίκα, για να μιλήσει στους μαθητές. Ο περίφημος λόγος, λοιπόν. Ο περίφημος λόγος. Ο οποίος νομίζω τα λέει όλα. Τα λέει όλα, κύριε Μπλάνο. Τα λέει όλα. Και τι είπε, εκεί ο Κολοκοτρώνης. Είπε, λέει, όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα, λέει, σκεφτήκαμε να απελευθερώσουμε, λέει, να απελευθερωθούμε και πιάσαμε τα όπλα. Λέει, κάναμε το σταυρό μας και πιάσαμε τα όπλα. Υπερπίστεως και πατρίδος. Πρώτα υπερπίστεως, έτσι, και υπερπατρίδος. Τα λέει λοιπόν ο Κολοκοτρώνης πάρα πολύ ωραία. Αν και κάποιοι θέλουν να αμφισβητήσουν αυτούς τους λόγους, τελικά είναι εμβόλυμοι, δεν είναι εμβόλυμοι. Έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι είναι γνήσιος ο λόγος αυτός του Κολοκοτρώνη, ο οποίος καταγράφηκε και υπάρχει. Αλλά όμως, και όχι μόνο ο Κολοκοτρώνης, αλλά και οι άλλοι μεγάλοι αγωνιστές, ο Καραϊσκάκης,
Όλοι οι πρωταγωνιστές. Ο Κανάρης. Τι είχε πει ο Κανάρης όταν πριν ανατινάξει εκεί την τουρκική ναυαρχίδα στην Χίο. Τι έκανε. Έκανε ολονυχτία στα ψαρά. Λοιπόν, και παρακαλούσε τον Θεό και λέει: εγώ θα πάω, ας σκοτωθώ, αλλά πρέπει όμως να επιτελέσω το εθνικό μου καθήκον. Αυτό είπε ο Κανάρης. Πάρα πολύ να θυμηθούμε, θυμηθούμε όλους τους πρωταγωνιστές πραγματικά. Τον Αθανάσιο Διάκο στην Αλαμάνα με τον Ισαΐα των Σαλώνων. Να τουρκέψει εκεί, να τουρκέψει. Και τι είπε ο. Εγώ δεν θα γίνω Τούρκος. Για τον Χριστό και τον Λεωνίδα, λέει, θα πολεμήσουμε. Για τον Χριστό και τον Λεωνίδα, ναι. Στη μάχη της Αλαμάνας. Ναι, εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και θα πεθάνω. Γρεκός σημαίνει Ορθόδοξος Έλληνας. Ξηγημένα πράγματα. Έτσι. Να πούμε για τον Καραϊσκάκη, ο οποίος έδρασε εδώ στην περιοχή μας και ο οποίος έταξε, ξέρετε κύριε Μπλάνο, δεν ξέρω το ξέρουν και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές, στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Ήταν εκεί άρρωστος, ήταν φυματικός, ξέρετε, ο Καραϊσκάκης, έπασχε από σοβαρές, έτσι, από πυρετούς κλπ. Και στο μοναστήρι λοιπόν πήγαινε και προσευχόταν κάτω από την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και είπε στην Παναγία, έταξε στην Παναγία, Παναγία μου να απελευθερωθούμε και εγώ θα σου ασημώσω την εικόνα. Λοιπόν, και το ασήμι που υπάρχει επάνω στην εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας είναι από τον Καραϊσκάκη, τάμα για την ελευθερία του έθνους μας, κύριε Μπλάνο. Είχαν αυτή την αγνή. Ιδού, το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων. Ο αίμος τους έδινε τα φτερά και φτάσανε στο θαύμα. Ο ελληνισμός που είναι μια μακρόχρονη και ένδοξη πορεία, είναι όμως και μια οδύσσια σταυραναστάσιμη. Αυτό βλέπουμε. Σταυρός και Ανάσταση. Πολύ καλά το είπατε, κύριε Μπλάνο. Και επειδή είναι αυτές τις μέρες τώρα που διανύουμε και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, βεβαίως αν δεν γευτούμε το Σταυρό, αν δεν γευτούμε το Μαρτύριο, αν δεν αγωνιστούμε, δεν μπορούμε να αναστηθούμε, έτσι. Η Ανάσταση προϋποθέτει. Και έτσι φτάνουμε και στο θαύμα και ιστορικά έτσι η Ελλάδα έφτασε στις μεγάλες στιγμές. Μόνο ο Σταυρός οδηγεί στην Ανάσταση και το γένος μας ήταν σταυρωμένο 400 ολόκληρα χρόνια. Και να πούμε, κύριε Σκότζο, ότι σε όλη τη διάρκεια της σκλαβιάς, στα 400 χρόνια, που υπήρξαν από την αρχή προσπάθειες απελευθέρωσης και μικρές επαναστάσεις σε όλο τον ελληνισμό, Σκόρπια, αν δούμε ακόμη και τις σημαίες τοπικά, όλες οι σημαίες της Επαναστάσεως, από τη Μολδαβία, επάνω, στην Κρήτη, σε όλα τα Βαλκάνια, τα Βαλκάνια, όλες οι σημαίες είχαν το Σταυρό. Το Σταυρό είχαν. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η απόδειξη. Βεβαίως. Γι' αυτό συνδέεται λοιπόν. Ο Χριστός ήταν ο αρχιστράτηγος των αγωνιστών. Ήταν ο προστάτης των Ορθοδόξων. Άρα φαίνεται πόσο καθόλου τυχαίο δεν ήταν και η σύνδεση, της απελευθέρωσης. Της αρχής της Επανάστασης. Της Επανάστασης του 21 με την ημέρα του Ευαγγελισμού. Καθόλου λοιπόν τυχαίο. Όμως ας ξεκινήσουμε λιγάκι με τα θεολογικά, να δούμε λίγο τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μεγάλης Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και να μπούμε λιγάκι πιο βαθιά, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Γιατί και αυτό είναι το νόημα που μας δίνει ο Ευαγγελισμός, που μας αναγάγει βεβαίως και στην ιστορία και στους εθνικο-απελευθερωτικούς μας αγώνες. Ναι, κύριε Μπλάνο, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μία από τις κορυφαίες εορτές του ενιαυτού της Εκκλησίας μας. Είναι μια μεγάλη θεομητορική εορτή, κατά την οποία γίνεται η ενσάρκωση του Θεού Λόγου. Τι λέει εκεί το πολιτίκιο σήμερον της σωτηρίας ημών των κεφάλαιων. Λοιπόν, ξεκινάει δηλαδή, ανοίγει το κεφάλαιο τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Και πώς ανοίγει αυτό το κεφάλαιο τη σωτηρία, κύριε Μπλάνο? Με την ενανθρώπιση, με την ενίκηση του Θεού Λόγου στα πάναγνα σπλάχνα τη Παναγία μα, τη Αγία Παρθένου, για να γίνει άνθρωπο ο Υιός και Λόγος του Θεού, για να μπορέσει έτσι να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Και μάλιστα λέει ο Μέγας Αθανάσιος σε έναν περίφημο λόγο του περί ενανθρωπίσεως, ένας θαυμάσιος θεολογικός λόγος του Μεγάλου Αθανασίου, και λέει το εξής, ότι καταδέχεται ο Θεός να γίνει άνθρωπος προκειμένου να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Και εδώ είναι το ζητούμενο και το κύριο νόημα, θα λέγαμε, της Μεγάλης Εορτής, ότι ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τον άνθρωπο, ώστε ο ίδιος καταδέχεται να κατέλθει, να απεκδηθεί την Θεία του Δόξα, να ταπεινωθεί, να γίνει ένας άνθρωπος,
Και έτσι μέσω αυτής της ταπεινώσεως, αλλά και όχι μόνο αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ ωραία, είχε στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής του, ότι ταπεινώνεται ο Θεός και φτάνει μέχρι το Σταυρό και υποφέρει και δέχεται ο ίδιος να υποστεί το πάθος από το ανθρώπινο γένος, προκειμένου να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και δέχεται λοιπόν να θανατωθεί ο Θεός και με τον επώδυνο θάνατο του Σταυρού που θα σε λίγες ημέρες θα θυμηθούμε και θα εορτάσουμε. Βεβαίως, πολλοί αγαπητοί μου Λάμπρο θα διερωτηθούν και θα πούν έπρεπε να ενσαρκωθεί ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, χάθηκαν οι τόσοι σοφοί που πέρασαν στα βάθη των αιώνων, στο παρελθόν, οι αρχαίοι μας πρόγονοι που είχανε βεβαίως αρκετή σοφία και είμαστε και περήφανοι για αυτούς. Το ερώτημα όμως είναι λοιπόν αυτό. Γιατί θα έπρεπε να ενσαρκωθεί ο Θεός? Αυτό είναι το πιθανό ερώτημα που κάποιος θα μπορούσε να θέσει στην κουβέντα. Είναι κέριο το ερώτημά σας, κύριε Μπάνο, και μάλιστα κάποιοι σύγχρονοι, οι οποίοι δεν είναι και τόσο φίλοι της Εκκλησίας, μάλλον πολεμούν την Εκκλησία, λένε ότι εμείς οι Έλληνες είχαμε τους αρχαίους προγόνους μας, μας δείξανε έναν τρόπο ζωής για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, να βγούμε από αυτή την κακοδαιμονία που είχε το ανθρώπινο γένος. Αλλά και υπήρξαν και άλλοι μεγάλοι αρχηγοί θρησκειών, φτιάξανε μεγάλες θρησκείες όπως ο Ζωροάστρης, όπως ο Βούδας, ο Κομφούκιος. Λοιπόν, υπήρχαν μεγάλοι άντρες, νομοθέτες όπως ο Χαμουραμπή, ξέρω εγώ, και άλλοι μεγάλοι. Λοιπόν, μεγάλοι άντρες. Και θα μπορούσε ο Θεός να επιλέξει έναν από αυτούς και να τον κάνει σωτήρα του κόσμου. Όμως, κύριε Μπλάνο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι με την πτώση του το ανθρώπινο γένος, όλοι αχριωθήκαμε. Όλοι εξαχριωθήκαμε. Λοιπόν, και όλοι μηδενός εξαιρουμένου έχουμε ανάγκη σωτηρίας. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη σωτηρίας μπορεί να γίνει σωτήρας των άλλων? Ούτε καν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και αυτοί οι άγγελοι του Θεού δεν θα μπορούσε δηλαδή να στείλει έναν άγγελο ο Θεός στον κόσμο και όχι τον Υιό του για να σώσει το ανθρώπινο γένος, γιατί και αυτή η τάξη των αγγέλων είχε υποστεί βαρύτατο πλήγμα από την ανταρσία του Ιωσφόρου και των αγγέλων που τον ακολούθησαν. Άρα λοιπόν και οι ίδιοι οι άγγελοι είναι επιδεικτικοί σωτηρίας, λένε οι πατέρες. Άρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανένας άλλος σωτήρας παρά μονάχα ο ίδιος ο Θεός, ο απόλυτα αναμάρτητος Θεός, ο απόλυτα απαθής Θεός ως προς την θεότητα. Και ο μόνος δρόμος σωτηρίας, ο μόνος τρόπος σωτηρίας δεν ήταν άλλος από το να μπορέσει ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, να γίνει άνθρωπος και μέσω αυτής της ενανθρωπίσεως του ιδίου του Θεού και μέσω του σώματος του Κυρίου μας, μέσω του θεανδρικού πρόσωπου του σώματος του Κυρίου μας, να γίνει η γέφυρα που να μπορέσουμε να περάσουμε εμείς από την φθορά στην αυταρσία και από αυτή την ζωή στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πίστη μας είναι ρεαλιστική, το είπαμε κι άλλες φορές, κύριε Μπλάνο. Δεν είναι θεωρητική η πίστη μας. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός, ο Χριστός μας, έρχεται στον κόσμο να γίνει πραγματικός άνθρωπος. Να λοιπόν και γιατί αγωνίστηκε. Και το είχε υποσχεθεί, νομίζω, ο ίδιος ο Θεός μέσα από τους προφήτες, αλλά και στους υπόλοιπους λαούς προ Χριστού. Να το πούμε κι αυτό. Ναι, κύριε Μπλάνο, αξίζει να το πούμε. Ναι. Να πούμε το εξής, ότι υπήρξε και ο σπερματικός λόγος ακόμη και στις. Στους δικούς μας προγόνους. Βεβαίως. Έτσι, να τα πούμε. Ευθύς αμέσως μετά την πτώση και όταν ο Θεός συζητούσε εκείνον τον δραματικό λόγο με τους πρωτοπλάστους μέσα στον παράδεισο, οι οποίοι είχαν ήδη εκπέσει, εκεί λοιπόν και τους επισημαίνει ο Θεός ότι αυτές θα είναι οι συνέπειες της παρακοής σας και της ανταρσίας σας απέναντί μου. Έτσι, γιατί ποια ήταν η ανταρσία? Τότε ο άνθρωπος, ο Θεός βέβαια δεν προσβάλλεται, εντάξει, είναι μια δυτική, έτσι, αιρετική δοξασία ότι τελικά προσβλήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού, το πρόσωπο του Θεού από την ανθρώπινη αμαρτία. Όχι, δεν προσβλήθηκε ο Θεός. Ο Θεός είναι άτρεπτος, δεν προσβάλλεται. Παραμένει ο ίδιος πάντοτε. Αλλά όμως τι έγινε? Ότι ο άνθρωπος θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Και βέβαια, όχι απλά δεν έγινε Θεός, αλλά έφτασε στο άλλο σημείο να φτάσει να
φτάσει και μέχρι το θάνατο, να πεθάνει. Ο πνευματικός θάνατος, ο αιώνιος πνευματικός θάνατος, ο οποίος είναι χωρισμός από το Θεό. Και εκεί λοιπόν επισημαίνει ο Θεός τον Αδάμ και στην Εύα τα βάσανά τους και την κατοπινή τους δραματική πορεία μέσα στην ιστορία. Αλλά όμως δίνει και κάτι άλλο εκεί ο Θεός. Δίνει και την ελπίδα ότι σε χρόνους μελλοντικούς το σπέρμα της γυναικός, ο γιος της γυναίκας, δεν λέει το σπέρμα κάποιου άνδρα κλπ, αλλά το σπέρμα της γυναικός θα έρθει και θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως και θα σώσει το ανθρώπινο γένος. Εδώ λοιπόν προφητεύεται ξεκάθαρα η άσπορος γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου από την Παναγία μας. Η γυναίκα αυτή είναι άλλη λοιπόν από την Παναγία μας. Η Νέα Εύα. Ναι, τη Νέα Εύα, ναι, πολύ καλά το είπατε, τη Νέα Εύα. Και είναι αυτός ο οποίος τελικά θα συντρίψει τον Όφη, ο Όφης είναι ο διάβολος, και η δύναμη του Όφη συντρίφθηκε. Και είπε ότι αυτός ο Όφης θα σου κεντρήσει την πτέρνα, έτσι, όπως κοιτάμε την πτέρνα με ένα βελόνι και πονάμε λίγο. Αυτό θα είναι το πλήγμα που θα κάνει σε αυτόν τον μυστηριώδη γιο της γυναίκας. Αλλά όμως αυτός λέει θα σου συντρίψει το κεφάλι. Και πού συνέτρεψε το κεφάλι του Όφεως ο Χριστός μας? Επάνω στο Σταυρό, επάνω στο Γολγοθά, κερμπλά. Εκεί συντρίφθηκε ο διάβολος. Και βέβαια ευθύς αμέσως με την ταφή και την Ανάσταση, που με την λαμπροφόρα Ανάστασή του νίκησε τον θάνατο, κατήργησε το θάνατο, άνοιξε τις πύλες του Άδη και έκτοτε δεν υπάρχει λοιπόν Άδης για τους πιστούς του Χριστού. Κατήργησε το θάνατό μας ο Χριστός. Μάλιστα. Αυτή είναι εν συντομία η ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Ο Ευαγγελισμός ως θρησκευτική ορθή αποτυπώνεται με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ που δίνει το κρίνο, τον ακριβώς, κρίνο να πούμε για το ιστορικό. Στην Παρθένο Μαρία, η οποία είναι και... πόσο σημαντικό είναι η επιλογή του προσώπου αυτού και πόσο και για την πίστη μας είναι σημαντικό αυτό να το εξηγήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μπλάνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το Ευαγγελισμός είναι η καλή είδηση, λοιπόν. Αυτό σημαίνει Ευαγγελισμός, σημαίνει καλή είδηση. Και την καλή είδηση, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας το περιγράφει στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, μας λέει εκεί ότι όταν ορίμασαν οι χρόνοι, το λέει ο Απόστολος Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του, συμπληρώνει αυτό το κεφάλαιο του Λουκά και λέει ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν λέει ορίμασαν οι συνθήκες, και θα δούμε ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες, ο Θεός έστειλε τον γιο του στον κόσμο να σαρκωθεί την Παρθένο Μαρία. Και βέβαια εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος, ξέρετε, είχε ζήσει κοντά στην Παναγία μας, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Λουκάς, και του διηγήθηκε η Παναγία μας το συμβάν του Ευαγγελισμού, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εστάλει από τον Θεό και πήγε στη Ναζαρέτη, εκεί που ζούσε η Παρθένος Μαρία, ήδη ήταν αρβωνιασμένη με τον Σόφρονα και Άγιο και τον άνδρα τον Ιωσήφ, έτσι ήταν αρβωνιασμένη, και εκεί της ανήγγειλε το μεγάλο και χαρμόσυνο γεγονός, ότι τελικά θα γίνει η μητέρα του Θεού και αυτός ο Θεός θα είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ο χαιρετισμός. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αυτές τις μέρες ψάλλουμε για τους χαιρετισμούς στους ναούς μας και χαιρετάμε και εμείς με τη σειρά μας την Παναγία μας, η οποία διαδραμάτισε, κύριε Μπλάνο, τον υπέρτατο από άποψη ανθρώπου ρόλο για την σωτηρία του ανθρωπινού γένους. Θα θέλαμε πάμε σε ένα διάλειμμα σύντομο, για να επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος, να δούμε ακριβώς πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Παναγίας στο έργο της σωτηρίας του κόσμου, γιατί είναι και το κύριο πρόσωπο της εορτής του Ευαγγελισμού. Και είναι, έχει μεγάλη σημασία να μπούμε έτσι βαθύτερα για να δούμε πραγματικά πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Παναγίας μας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Ευαγγελισμός, η διπλή γιορτή της Ρωμιοσύνης είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας ο εκλεκτός μας συνεργάτης, φίλος και έγκριτος θεολόγος και συγγραφέας, ο κ. Λάμπρος Κότζος. Ήδη μιλήσαμε για το πόσο καθόλου τυχαία συνδέθηκε το μεγάλο γεγονός της εορτής της απελευθερώσεως του ελληνισμού από τον τουρκικό ζυγό, συνδέθηκε από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, και αυτό να το πούμε, έχει η συμβολή αυτή, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές την όρισαν να γίνει τότε, για να συνδέσουν την απελευθέρωσή τους με την μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού, τη θρησκευτική εορτή. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι για τον ελληνισμό, για τη Ρωμιοσύνη, η πίστη και η αγάπη για την πατρίδα να είναι πάντοτε χέρι-χέρι πιασμένη σε μια πορεία του ελληνισμού μέσα από τη μακρόχρονη, ένδοξη, πολυκύμαντη και διδακτική μας ιστορία. Έχουμε διπλή απελευθέρωση. Έχουμε διπλή απελευθέρωση. Απελευθέρωση του ανθρωπίνου γένους από την δουλεία της αμαρτίας και τον άτεκτο νόμο του θανάτου, και απελευθέρωση της πατρίδας μας από την δουλεία του τουρκικού ζυγού. Έτσι, διπλή λοιπόν απελευθέρωση. Έτσι, και οι προγονείς μας, οι ευσεβείς προγονείς μας, κύριε Μπλάνο, ήξεραν τι έκαναν. Ήξεραν τι έκαναν. Έτσι, συνέδεσαν αυτή τη μεγάλη εορτή και με την απελευθέρωση, όπως είπαμε, του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία, αλλά και την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Και ήταν η απαρχή, για να είναι η απαρχή της, όπως είναι η απαρχή της απελευθέρωσης του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία. Είπαμε ότι ψάλλουμε στην Εκκλησία σήμερα τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων, και οι αγωνιστές αυτή την ημέρα όρισαν ως απαρχή της απελευθέρωσης του ελληνισμού, της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους από τους Τούρκους. Αλλά μείναμε, κύριε Μπλάνο, πριν από το διάλειμμα, είχαμε πει, μιλήσαμε για το πρόσωπο της Θεοτόκου, αλλά λίγο πριν ακόμα είχαμε πει ότι αυτό το μεγάλο, η μεγάλη υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στους πρωτοπλάστους, δεν ξεχάστηκε ποτέ από το ανθρώπινο γένος. Λοιπόν, δεν το ξέχασαν οι άνθρωποι, παρόλο από τον σκοτασμό, από την ειδωλολατρία, από τις περιπέτειες των ανθρώπων, τις μακραίωνες περιπέτειες που είχαν οι άνθρωποι και την κακοδαιμονία. Ο άνθρωπος μέσα στα κατάβαθα της ψυχής του κράτησε αυτή τη σπίθα της μελλοντικής απελευθέρωσης από την κακοδαιμονία αυτή. Και αυτό πέρασε, ξέρετε, μέσα και μέσα στους λαούς. Λοιπόν, μέσα στις παραδόσεις των λαών. Αν πάμε, λόγω χάρη, στους αρχαίους Έλληνες, θα δούμε ότι εκεί μιλάνε οι ποιητές, οι σοφοί, για κάποια μελλοντική απελευθέρωση από έναν μυστηριώδη σωτήρα. Και μάλιστα οι αρχαίοι Έλληνες προχώρησαν και είπαν ότι θα στείλει, το έχει πει και ο Σωκράτης αυτό, ότι θα κοιμάστε, θα είστε δηλαδή σε ενύπνο, θα είστε υπνοτισμένοι και σκοτισμένοι, μέχρι που θα στείλει ο Θεός κάποιον για να σας φροντίσει, λέει ο Σωκράτης. Ή, ξέρω εγώ, η Αισχύλος, σπερματικός λόγος. Είναι λοιπόν ο σπερματικός λόγος που είχε πει ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, μέσα στους λαούς. Και όλοι οι λαοί περίμεναν, και οι ανατολικοί λαοί. Εκεί, οι Κινέζοι, ιδιαίτερα βεβαίως οι Εβραίοι, οι οποίοι μέσα από τους προφήτες είχαν. Οι Ζωροαστριστές, οι Παρσιστές, όλοι αυτοί περίμεναν. Σε όλες τις θρησκείες. Σε όλες τις θρησκείες. Γιατί οι Ρωμαίοι. Λοιπόν, αν δούμε τον Βυργίλιο, λόγω χάρη στην Ενιάδο του Βυργίου, μέσα θα δούμε το θεϊκό παιδί. Λοιπόν, που θα έρθει να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Αλλά όμως, κάλλιστα από όλους άλλους τους λαούς, η προσδοκία αυτή και πολύ πιο ξεκάθαρη είναι στους Εβραίους, μέσα από τους θεοφώτες, τους προφήτες, οι οποίοι ξεκάθαρα πια ομιλούν για αυτόν τον μεγάλο σωτήρα του κόσμου, το Μεσσία. Ιδιαίτερα ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος προφητεύει ότι τελικά ιδού η Παρθένος ενεργαστρία 6 και τέξτε ιών και καλέσουσι το όνομα. Άρα, αυτού. Προφητεύτηκε και η Θεοτόκος δηλαδή. Προφητεύτηκε και η Θεοτόκος, βεβαίως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λέω χάρη εκεί με την Βάτο, την φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτο στην έρημο που είχε δει ο Μωυσής. Είχε δει μια Βάτο να βγάζει φλόγες και να μην καίγεται.
Και αυτή συμβολίζει, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, την Παναγία μας, η οποία αξιώθηκε να κρατήσει στα σπλάχνα της και να ταΐσει από τα πάναγνα αίματά της τον Θεό, τον ίδιο τον Θεό, και να μην καεί. Το πύρ της θεότητος και να μην καεί. Λοιπόν, μια ξεκάθαρη εικόνα. Υπάρχει και μια άλλη εικόνα, πάρα πολύ ωραία, ένα όραμα του προφήτη η Εζεκίλ στο 34ο κεφάλαιο των προφητιών του, όπου εκεί τι είδε ο Εζεκίλ? Είδε, λέει, μια πόρτα ανατολική του ναού, που δεν υπήρχε τέτοια πόρτα βέβαια, είδε μια πόρτα αυτός, που η πόρτα αυτή ήταν, λέει, πάντα κλεισμένη και δεν άνοιξε ποτέ, γιατί από εκεί, λέει, εισήλθε, λέει, εισήλθε ο Κύριος, ο Θεός. Να λοιπόν, η αϊπαρθενία της Παναγίας μας, που εισήλθε ο Θεός, εισήλθε και εξήλθε μέσα από το σώμα της Παναγίας μας, και η Παναγία μας παρέμεινε παρθένος, το αϊπάρθενο του Θεοτόκου, που είναι και ένα δόγμα πίστεως για μας. Βέβαια, που κάποιοι αιρετικοί θέλουν να το αμφισβητούν και γίνονται βλάσφημοι της Παναγίας μας, κύριε Μλάνο. Και επανέρχομαι να ολοκληρώσω για το πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Παναγίας μας για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Θα έλεγα κορυφαία. Γιατί? Γιατί αν η Παναγία μας. Ακόμη και η επιλογή του προσώπου της Παναγίας. Δεν είναι τυχαίο. Και η προετοιμασία της. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός περίμενε να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Μπλάνο. Να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Δεν βιαζότανε. Όχι. Είπαμε. Άρα, περίμενε ο Θεός να οριμάσουν οι συνθήκες. Και θα δούμε ποιες είναι αυτές οι συνθήκες. Αλλά όμως πρωτίστως να βρεθεί αυτό το υπέροχο, το πάναγμα, το πανάγιο δοχείο, μέσα στο οποίο λοιπόν θα εσκύνωνε ο Θεός. Και αυτή είναι η Παναγία μας. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κύριε Μπλάνο, ότι αν η Παναγία μας, υποθετικά αλλά μιλάμε, δεν έλεγε το ναι εκείνη την ευλογημένη στιγμή του Ευαγγελισμού, δεν θα πραγματοποιούνταν, θα αναστέλλονταν το έργο της σωτηρίας. Όπως η Παναγία μας, η οποία ήταν και ταπεινή κόρη, ευσεβής και ταπεινή κόρη, είπε το ναι, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννηθεί το κατά το ρήμα σου. Να λοιπόν η δούλη σου, είμαι διαθέσιμη να γίνει όπως το θέλεις εσύ, Κύριε. Και από τότε λοιπόν σκηνώνει μέσα στην Παναγία μας ο Υιός και Λόγος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, όπως λέει η Εκκλησία μας, και αρχίζει το έργο της σωτηρίας. Άρα λοιπόν ο ρόλος της Παναγίας μας είναι κορυφαίος, κύριε Μπλάνο. Και γι' αυτό η Παναγία μας είναι το αγιότερο και το εκλεκτότερο ανθρώπινο πρόσωπο που πέρασε ποτέ μέσα από την ανθρώπινη ιστορία. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που δέχτηκε, που είπε το ναι και εσκήνωσε ο Υιός και Λόγος του Θεού στην εργαστέρα της Παναγίας μας, εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας καθαγιάστηκε από το Άγιο Πνεύμα και θεώθηκε από εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας. Θεώθηκε κατά χάρη. Γι' αυτό και την ονομάζουν Παναγία, Αγία, Παναγία, και μετά τον Τριαδικό Θεό είναι το υπεροχότερο και το αγιότερο ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτή λοιπόν είναι η συμβολή της Παναγίας μας και οι πιστοί μας, εμείς οι πιστοί, μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη συμβολή και γι' αυτό τιμάμε την Παναγία μας όσο πρέπει να την τιμάμε. Ιδιαίτερη ρωμιοσύνη. Ιδιαίτερη ρωμιοσύνη μας, βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένας τόπος στην Ελλάδα που να μην τιμά την Παναγία. Να μην έχει ναό, ναι. Να μην έχει τοπονύμιο. Παρεκκλήσει, λοιπόν, οτιδήποτε. Τα ονόματα της Παναγίας μας δίδονται στις γυναίκες, στις κοπέλες μας και στους άντρες, ο Μάριος και λοιπά, Παναγιώτης, για να τιμήσουμε την Παναγία μας. Να πούμε και αυτό, ότι ο δυτικός χριστιανισμός και ο παπισμός έχει μία μαριολατρεία, που και αυτό να το πούμε. Μια ανούσια μαριολατρεία, η οποία παρεκκλίνει αυτό το πραγματικό ρόλο της Παναγίας μας, κύριε Μπλάνο. Βεβαίως. Οι Προτεστάντες βεβαίως έτσι αρνούνται εντελώς κάθε τιμή στην Παναγία μας. Γιατί η Παναγία πρεσβεύει, δεν έχουμε. Παραβαίνοντας, εδώ να το τονίσουμε, παραβαίνοντας, είναι αιρετική, παραβαίνοντας όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ορίζει να τιμάμε τους Αγίους μας και ιδιαίτερα την Παναγία μας. Έτσι, είναι αιρετική. Αλλά και οι παπικοί, και αυτοί υπερτιμούν την Παναγία μας σε σημείο τέτοιο που να παρεκκλίνουν από την ορθόδοξη γραμμή της Εκκλησίας μας. Έτσι. Είναι έξω. Μόνο η Ορθοδοξία μας τιμά όπως πρέπει την Παναγία μας. Αυτό να το τονίσουμε. Έτσι. Νομίζω ότι
Αφού καλύψαμε τώρα και αυτό το κομμάτι το θεολογικό και τη συμβολή της Παναγίας μέσα στο πρόσωπο της οποίας ενσαρκώθηκε ο Λόγος και συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία μας και την απελευθέρωσή μας λοιπόν από τη δουλεία, αυτή ακριβώς, αυτό το συμβολισμό το βλέπουμε και μέσα από την απόφαση των πρωταγωνιστών, των ηρώων μας, να συνδέσουν, όπως είπαμε, την ημέρα του Ευαγγελισμού ως ημέρα που θα εορτάζεται η απελευθέρωσή μας από την τουρκική δουλεία. Έτσι. Γιατί διάλεξαν λοιπόν αυτή την ημέρα, να το ξαναπούμε έτσι, γιατί ναι, οι πρωταγωνιστές, ναι, και πώς έγινε αυτό ιστορικά. Λοιπόν, να το ιστορικά, πούμε, τυπικά. Δηλαδή κατασκευάστηκε σε κάποια εργαστήρια αυτό. Όχι, να το δούμε μέσα από τις ιστορικές πηγές και τα τεκμήρια που έχουμε. Καταρχήν η Επανάσταση είναι έργο μακραίωνο, διεργασία μακραίωνη, έτσι δεν το συζητάμε. Και να δούμε και από ποιους αφισβητείται αυτή η σύνδεση ακριβώς, η συνάφεια. Είναι έργο λοιπόν πολλών, πάρα πολλών χρόνων πριν, οι οποίοι προετοίμασαν το έδαφος για την Επανάσταση. Φτάσαμε, είναι η περίφημη και θρηλυκή φιλική εταιρεία, η οποία μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοϊκοί κοινοί άνθρωποι που είχαν ένα όραμα έτσι, να φτιάξουν μια μυστική αυτή και να μοιήσουν όλους τους Έλληνες μυστικά μέσα στο επαναστατικό κλίμα για να μπορέσουν να επαναστατήσουν, να ξυπνήσουν δηλαδή. Αλλά όμως και οι πρωταγωνιστές αυτοί, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος, όλοι αυτοί. Ο Μακρυγιάννης, ο Χανάρης, η Μπουμπουλίνα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το είπαμε και προηγουμένως, έτρεφαν αυτή την μεγάλη πίστη ότι τελικά ο Θεός είναι με το μέρος των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες έχουν το δίκιο. Και αυτό καλλιέργησαν. Έτσι λοιπόν φτάνουμε ιστορικά οι Έλληνες τελικά να αποφασίσουν την Επανάσταση. Υπήρχαν και διχογνωμίες, αυτά τα λέει η ιστορία. Λοιπόν, γιατί κακά τα ψέματα, κ. Μπλάνο, αυτοί που αποφάσισαν για την Επανάσταση είχαν στο λαιμό τους κρεμασμένο στους αθώους που θα έσφαζαν οι Τούρκοι. Αν αποτύχει αυτή η Επανάσταση και δίσταζαν και με το δίκιο τους δίσταζαν, όπως ο Πεντρόμες Μαυρομιχάλης λόγω χάρη. Έτσι έλεγε. Υπήρξαν και ενστάσεις και προβληματισμοί κατά πόσο υπάρχει είναι όριμες συνθήκες. Είχε κάποιοι κληρικοί, όπως λέω χάρη ο Πολών Πατρών Γερμανός, μια προσωπικότητα που έχει σπηλωθεί πάρα πολύ. Έτσι. Όμως στις 23 του Μαρτίου του 1821, ο Κολοκοτρώνης μαζί με τους Μανιάτες μπαίνουν και απελευθερώνουν την Καλαμάτα και γίνεται η πρώτη δοξολογία εκεί στον Ναό των Αγίων Αποστόλων, έτσι, 23, δύο μέρες νωρίτερα. Αλλά όμως στις 25 του Μαρτίου, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο οποίος βρισκόταν στην Αγία Λαύρα, εκεί ύψωσε επίσημα το Λάβαρο της Επανάστασης και όρκησε εκεί τους αγωνιστές. Εν γνώσει ότι είναι η μέρα που βεβαίως, συνδέεται. Την ημέρα που πανηγύριζε εκεί, πανηγύριζε η Μονή, ύψωσαν για το Λάβαρο της Επαναστάσεως. Και εκεί λοιπόν ξεχύθηκαν με αυτή την θεϊκή, θα λέγαμε, ορμή και την αγάπη για την πατρίδα και έγινε αυτό το θαύμα του 21 και Μπλάνο. Όμως βλέπουμε και αργότερα να οι αγωνιστές μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι όταν προχωρούσαν πάντοτε κάνοντας το σταυρό τους και επικαλούμενοι την δύναμη και την προστασία του Θεού και της Παναγίας μας. Έψαλαν το περίφημο και τον τροπάριο ότι υπερμάγος στρατηγό τα νικητήρια. Η Παναγία μας ήταν η αρχιστράτηγος του αγώνα. Ο εθνικός ύμνος της Ρωμιοσύνης. Ο Χριστός μας. Ο εθνικός ύμνος, από την βεβαίως, εποχή του Βυζαντίου. Από την εποχή του Βυζαντίου η Παναγία συνέχισε μας ήταν αυτή. Και στα χρόνια του Βυζαντίου και στα χρόνια της δουλείας και κατά την Επανάσταση, αλλά όμως και στους σύγχρονους χρόνους, στα βουνά της Υπήρου του 40, η Παναγία μας δεν ήταν αυτή που εμψύχωνε τους αγωνιστές. Να λοιπόν η Παναγία μας, κύριε Μπλάνο, είναι υπέρμαχος στρατηγός, η οποία προστατεύει το έθνος μας, όταν έχει δίκιο βέβαια, έτσι. Και όταν ο αγώνας του έθνος, οι αγώνες του έθνος είναι δίκαιοι. Απελευθερωτικοί. Και απελευθερωτικοί. Βεβαίως. Η Παναγία μας λοιπόν. Και δεν είναι τυχαίο ότι αργότερα μετά την απελευθέρωση έρχεται το νομίζω διάταγμα του Όφωνος 1833, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ορίζει την 25η Μαρτίου ως εθνική επέτειο, ως ημέρα που ξεκίνησε η απελευθέρωση της Ελλάδας μας, ότι αυτή τη μέρα να τιμάμε
την απελευθέρωση του νέου ελληνισμού. Να το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι οι ήρωες και οι πρωταγωνιστές του αγώνα της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό ήταν αυτοί οι οποίοι καθόρισαν την ημέρα αυτή. Το ζήτησαν, κύριε Μπλάνο. Το απέτησαν. Μα δεν το έκαναν οι Βαβαροί τώρα, με συγχωρείτε. Δεν το έκαναν οι Βαβαροί από μόνοι τους. Έτσι, οι Βαβαροί ήταν Προτεστάντες. Παπικοί. Ο Όθωνος ήταν παπικός. Έτσι, και η Αμαλία ήταν ανήλικος με ο Όθωνος, η αντιβασιλής. Δεν θα το έκαναν αυτοί με τίποτα. Αυτοί κυνηγούσαν την Ορθοδοξία, κλείσανε 420 μοναστήρια. Ακριβώς. Το έκαναν αυτοί. Το απέτησαν οι ευσεβείς αγωνιστές. Τον σίγουρο τα απέτησαν. Λοιπόν, αλλά και κάτι άλλο, κύριε Μπλάνο, πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι αν διαβάσει κανείς τα κείμενα του αγώνα, δηλαδή των έθνων συνελεύσεων ή των τοπικών γερουσιών κλπ. Γιατί ξέρετε. Όταν ένας τόπος απελευθερώνονταν, γινόταν μια τοπική γερουσία. Δημογέροντες. Δημογέροντες. Και είχε τοπική γερουσία. Κάνανε τοπική κυβέρνηση. Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος κλπ. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχουν κείμενα. Αυτοί συντάσσανε κείμενα. Συντάσσανε διακηρύξεις. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε και η άμεση δημοκρατία. Μα βέβαια. Σε αυτούς τους αμόρφωτους ανθρώπους. Γιατί είχαν μέσα τους κληρονομήσει. Μέσα στο DNA τους, μέσα από την παράδοση, τη Ρωμιοσύνη, είχαν τον κοινοτισμό και ακριβώς αυτή την άμεση δημοκρατία. Την άμεση δημοκρατία, βεβαίως. Και αυτοί εκλέγονταν. Δεν πήγε ένας, εγώ θα κάνω τον αρχηγό. Δεν έκανα, θα κάνω τον αρχηγό εγώ. Εμείς θα κάνουμε τους βουλευτές, θα κάνουμε. Αυτοί εκλέγονταν από τον κόσμο, από τους αγωνιστές, από το στρατό κλπ. Βεβαίως, να μην παραβλέψουμε και τα ανθρώπινα, τις φυλής μας και όλες τις αδυναμίες. Ότι υπήρχαν. Οι εμφύλοι, υπήρχαν βεβαίως, και οι εμφύλοι, υπήρχαν αποκορύφωμα η δολοφονία μετά του. Του Καποδίστρια, ναι, του Αγίου της πολιτικής, λοιπόν. Ακριβώς. Που ίσως αν δεν είχε δολοφονηθεί, να είχαμε μια άλλη Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, τι θέλω να πω και το εξής, ότι αυτά τα βλέπουν όσοι πολεμούν την Εκκλησία μας, όσοι θέλουν να δουν τη διάσταση μεταξύ ελληνικών. Και δεν θέλουν να συνδέσουν ακριβώς. Να διαβάσουν, κύριε Μπλάνο, να διαβάσουν τα κείμενα του αγώνα. Να δουν όλα τα κείμενα, ξεκινάνε στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Έτσι ξεκινάνε τα κείμενα, στο όνομα του Θεού. Λοιπόν, είναι βαθύτατα διαποτισμένα από την πίστη στην Εκκλησία μας, στην πίστη στο Θεό, τα κείμενα. Δεν ήταν καν αθεϊστές. Οι αθεϊστές ήρθαν αργότερα, αυτοί που δεν ήξεραν ούτε μία τουφιακιά. Ήρθαν από την Εσπερία, από τη Δύση. Αυτοί που καθόταν εκεί πέρα και βλέπαν και ακούγαν και διαβάζαν σε εφημερίδες το τι γίνεται στην Ελλάδα και εδώ χυνόταν ποταμοί αιμάτων. Αν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 700.000 νεκρούς είχαμε στα 8 χρόνια του αγώνα. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω 700.000 νεκρούς. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή οι μισοί Έλληνες σφάχτηκαν. Δεν είχαμε και περισσότερους. Αλλιώς μείνανε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, ήρθαν αργότερα αυτοί για να αμφισβητήσουν και να περιγελάσουν τους αγωνιστές οι οποίοι είχαν μέσα στην ψυχή τους Χριστό και Ελλάδα. Και ήρθαν λοιπόν να τους περιγελάνε. Όχι, λέει ο Χριστός, τι Χριστός, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε, λέει, μάθαμε, λέει, από τους διαφωτιστές εκεί, λέει, μόνο Ελλάδα. Και ποια Ελλάδα, όχι Βυζάντιο, όχι νέος ελληνισμός, αλλά τι, μόνο η αρχαία Ελλάδα, η οποία δεν ήταν χριστιανική. Τους ενοχλούσε αυτή η ιστορία. Λοιπόν. Ήθελαν να αφαιρέσουν τα χίλια χρόνια. Κολόγωσαν τον ελληνισμό, προσπαθούν. Δεν το κατόρθωσαν, ευτυχώς. Αλλά προσπαθούν εδώ και 200 χρόνια, κύριε Μπλάνο, να κολοβώσουν. Να λοβοτομήσουν τον ελληνισμό. Αυτά που κάνουνε. Δεν χωρίζει λοιπόν. Δεν λοβοτομεί το ελληνισμός. Θα το πάρουν χαμπάρι. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Καταρχάς είπαμε ήδη και μέσα από τον λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, εκτός από τα κείμενα του αγώνα, νομίζω τα λέει όλα. Αν κανείς προστρέξει στο λόγο του Κολοκοτρώνη μετά την απελευθέρωση, που απίφθινε προς τους νεαρούς, νομίζω δίνει όλες τις απαντήσεις. Ο αγράμματος άνθρωπος εκφώνησε τέτοιο λόγο που έχουν μέχρι τώρα γίνει υπομνήματα και υπομνήματα πάνω σε αυτόν τον λόγο από απομορφωμένους, από κρατήσεις πανεπιστημίων. Έτσι. Και δυστυχώς σήμερα που προσπαθούν κάποιοι να ξαναγράψουν την ιστορία, να την αποδομήσουν, θέλουν να αποσυνδέσουν το Χριστό με την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, τη Ρωμιοσύνη δηλαδή, να κολοβώσουν και σήμερα κάποιοι, σήμερα που όσο ποτέ άλλοτε βρισκόμαστε σε προκλήσεις στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, όπου μια λέλαπα ισοπεδωτική προσπαθεί να καταργήσει όλο αυτό το αξιακό σύστημα. Σήμερα λοιπόν που χρειαζόμαστε
να ξαναγυρίσουμε στις πηγές για να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας στην παγκοσμιοποίηση που τα πάντα, όπως είπαμε, τα ισοπεδώνει. Κάποιοι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, κάποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν και γίνονται άβουλα συνειδητά ή μη όργανα των παγκοσμιοποιητών. Κύριε Πλάνο, πόσο σημαντικό λοιπόν είναι, κύριε Σκότζο, αγαπητέ μου Λαμπρό, σήμερα πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε και να αναλογιστούμε το υπέρτατο νόημα της διπλής αυτής γιορτής, η οποία μπορεί να γίνει τροφός. Τα νοήματα, οι συμβολισμοί και τα μηνύματα δεν είναι μόνο επαιτειακού χαρακτήρα σε ένα πανηγυρικό επαιτειακό, αλλά νομίζω ότι μπορούν να σηματοδοτήσουν και την πορεία σε μια εποχή σύγχυσης απόλυτης, όπου προσπαθούν να καταργήσουν τα πρότυπα, τις αξίες, τα πάντα. Εγώ θα ξεκινήσω με το εξής. Βλέπετε, δεν είναι καθόλου τυχαίο που θέλουν να καταργήσουν τις παρελάσεις. Θέλουν να καταργήσουν τις εθνικές μνήμες. Θέλουν να σπηλώσουν τους αγωνιστές. Βγάζουν τα άπια, τα λογοχάρια, τα προσωπικά άπια των ορισμένων αγωνιστών. Και εκεί είχαν τις αδυναμίες τους, είχαν τα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Δεν ήταν άγιοι. Άνθρωποι ήταν, βέβαια. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η προσφορά τους προς το έθνος. Έτσι. Παρά βγάλουν λοιπόν τα άπλητά τους. Λοιπόν, πάνε να σπηλώσουν την εκκλησία μας, τους κληρικούς, την εκκλησία μας στα χρόνια της Επανάστασης, στα 8 χρόνια, που η εκκλησία μας έδωσε τα πάντα. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η εκκλησία μας. Αφήστε τι λένε τώρα. Πως οι επίσκοποι έχασαν τη ζωή τους, ο Σαλώνων, ο Ρωγών, ο Ταλαντίου κλπ. Πως οι επίσκοποι έχασαν τη ζωή τους με πρωταγωνιστή, με πρώτον τον Πατριάρχη, τον μαρτυρικό Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, του ρίχνουν λάσπη του ανθρώπου αυτού. Ανήμερα το Πάσχα στις 10 Απριλίου του 1821, μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία, τον κρέμασαν στην κεντρική πύλη των Πατριαρχείων οι Τούρκοι ως προδότη. Προδότη τίνος. Των Τούρκων, όχι εδώ της Ελλάδος. Έρχεται λοιπόν η άθλια σύγχρονη ιστοριογραφία να μας πει λοιπόν για τους ελιγμούς που έκανε ο Πατριάρχης και πολύ καλά έκανε για να σώσει το γένος. Λοιπόν, αυτά έχουν αποδειχθεί και για τους αφορισμούς. Να τον πούν προδότη, τα αφόρεσε την Επανάσταση που τον πήραν τον αφορισμό. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί θα έσφαζαν όλους τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Τι έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, και όταν πήρε λοιπόν ο Υψηλάδης στα χέρια του τον αφορισμό, γελούσαν και είπανε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Πατριάρχης εδώ. Λοιπόν, τι γελούσαν οι άνθρωποι. Και υπάρχει έγγραφο, προσέξτε, επειδή το είπαμε τώρα, υπάρχει έγγραφο επιστολή του Πατριάρχη προς τον Σαλώνων Ισαΐα, που του λέει ότι, που το λέει ρητά, ότι αυτός ο αφορισμός είναι άκυρος. Έτσι. Και έρχομαι λοιπόν στο σήμερα. Σήμερα, κύριε Πλάνο, η ανθρωπότητα και κυρίως η πατρίδα μας, δεν είναι τυχαίο ότι κυρίως η πατρίδα μας υποφέρει από μια νέα μορφή δουλείας. Τη δουλεία του χρήματος, των τραπεζών, της παγκοσμιοποίησης, λοιπόν, όλων αυτών. Είναι η νέα μορφή δουλείας, τάξη λοιπόν, έχει στοχοποιήσει προφανώς τον ελληνισμό και αυτό το βιώνουμε. Να πω το εξής, ότι μπορεί να είναι και χειρότερη από την τουρκική δουλεία, γιατί είχαμε να κάνουμε ένα άξεστο, με έναν απολύτιστο λαό, με έναν που δεν ξέρουμε γράμματα. Δεν έχει πέσει σφαίρα τα χρόνια αυτά της κρίσης της περιβόητης. Και ζούμε πραγματικά εφιαλτικές στιγμές. Την χειρότερη μορφή ακριβώς δουλείας λοιπόν και ολοκληρωτισμού. Λοιπόν, πώς μπορούμε να βγούμε από αυτήν, να απελευθερωθούμε, ανατρέχοντας τις πηγές μας, ανατρέχοντας τους προγόνους μας, στους ήρωες του 21. Τι έκαναν εκείνοι, χωρίς κανένα υλικό εφόδιο ή ελάχιστα υλικά εφόδια, με την πίστη στο Θεό, με την λαχτάρα της ελευθερίας και την αγάπη της πατρίδος, μπόρεσαν και κατόρθωσαν το ακατόρθωτο και απελευθέρωσαν την Ελλάδα και προκάλεσε αυτό τον θαυμασμό όλων των ευρωπαϊκών λαών, που όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί ήταν εναντίον μας. Δεν είχαμε κανένα σύμμαχο. Μόνο έτσι, μεμονωμένες κάποιες προσπάθειες εκεί φιλελλήνων και λοιπά, προσέφεραν ό,τι μπορούσαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, μόνο ένα κράτος, ξέρετε, γι' αυτό να το πούμε, μόνο ένα κράτος στον κόσμο συμπαραστάθηκε στην Ελλάδα μας. Ούτε καν η Ρωσία, ξέρετε, ούτε καν. Λοιπόν, μόνο ένα κράτος, η Αϊτή. Η φτωχή Αϊτή. Και έστειλε κάποιους τόνους τσάι, νομίζω, για να βοηθήσει το αυτό είχαν οι άνθρωποι, για να βοηθήσουν λοιπόν για τον αγώνα. Γι' αυτό κάπου τα φάγανε τα χρήματα, δεν φτάσανε ποτέ στην Ελλάδα. Αυτά τα πούμε. Έτσι. Τραγικό. Το μνημόσυνο. Άρα λοιπόν, για να φύγουμε, για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από την σύγχρονη σκλαβιά.
τη σκλαβία του χρήματος, της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής και όλο αυτό εδώ. Δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά να στραφούμε στην Εκκλησία μας, στην Ορθοδοξία μας. Να επανευαγγελιστούμε και στον ρωμαϊκό ορθόδοξο τρόπο ζωής και πολιτείας. Να λοιπόν, αυτή είναι η καλή είδηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλή είδηση. Ο Ευαγγελισμός. Και με αυτή να κλείσουμε. Που μπορούμε να δώσουμε απόψε τον Ευαγγελισμό, την καλή είδηση, δεν την καλή αγγελία, στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Έτσι. Καλή είδηση λοιπόν. Σήμερα ας κρατήσουμε τον Ευαγγελισμό σαν μια συνταγή για τις σημερινές μας προκλήσεις της εποχής και ας μην φοβηθούμε τίποτα. Με Χριστό και Ελλάδα, στην ψυχή μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.